μία ραγδαία επιδείνωση τον οδήγησε στην εντατική και δυστυχώς στον θάνατο. Είναι ο πρώτος νεκρός που έχουμε στην Κρήτη και εκείνο που το είπαμε και χτες, το ξαναλέμε και σήμερα, δημιουργεί έντονη ανησυχία, είναι το γεγονός ότι ήταν ένας πολύ νέος άνθρωπος ο οποίος αθλούνταν, δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα και φυσικά όλο αυτό δημιουργεί έτσι μια αναστάτωση και στην κοινωνία αλλά και στην ιατρική κοινότητα. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη επιπλοκή που παρουσίασε έχει παρατηρηθεί και σε άλλους ασθενείς παγκοσμίως, ωστόσο είναι ιδιαίτερα σπάνια. Μάλιστα. Και να πάμε τώρα. Ναι, πες μας, Ευαγγελία, γιατί ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, θα πάμε στα Χανιά τώρα, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα δούμε ένα απίστευτο περιστατικό που έγινε όταν χτες μια 53χρονη μητέρα ήθελε να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό της και αποφάσισε να βάλει την 6χρονη κόρη της στο πόρ παγκάζ, καθώς ο αριθμός των επιβατών υπερέβαινε του επιτρεπτού αυτή την περίοδο που διανύουμε. Έτσι ακριβώς. Αυτά δεν είναι αστεία. Πολύ επικίνδυνο, θα άσκαγε το παιδί. Δεν είναι αστεία. Πάσε που επιτρέπεται να έχεις δύο παιδιά μαζί στα μάξια. Έχει διευκρινίσει. Ήταν μια φίλη του στο αυτοκίνητο και το γιος της. Συνιστούμε ψυχραιμία λοιπόν σε όλους όσους μας ακούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευαγγελία Μαρινάκη. Την καλημέρα μας στην Κρήτη. Μόλις γυρίσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε.